αρχίζει το ψήσιμο. Υψηλή απόδοση, πολύ λίγη στάχτη, πολύ λίγη κάπνα, εξαιρετική επιλογή για κάρβουνο. Αυτό το έχω αγαπήσει. Στα 40 δευτερόλεπτα. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει το οξυγόνο. Τέρμα πάνω, τέρμα κάτω, κομπλέ. Χόμπο καρνιβόρους και είστε συντονισμένοι στο κανάλι για οικιακό κερατεχνικό μπάρμπεκιου. Σήμερα ψήνουμε στα κάρβουνα. Ο μονόλιθος ζεσταίνεται, θα προσπαθήσω να τον έχω εγκρατεί και απάνω θα βάλω 2 κομματάρες. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν σκληρές εικόνες κρεατοφαγίας. Σήμερα το κομμάτι επιλογής μας είναι μια υπέροχη T-bone μπριζολάρα με εκπληκτικό ενδομηϊκό, είναι ελληνικό, Black Angus, πιστοποιημένης βιολογικής εκτροφής. Ό,τι καλύτερο μπορώ να διαλέξω από μοσχάρι. Τι παρατηρώ, πέρα από την υπέροχη κοπή, πολύ ωραίο και έντονο ενδομηϊκό, φιλέτο, κόντρα φιλέτο, ό,τι ακριβώς περιλαμβάνει μια T-bone κοπή. Αλάτι και τίποτε άλλο, έμεσο ψήσιμο και μετά πολύ δυνατό πέρασμα, πολύ δυνατό searing πάνω από τα κάρβουνα. Είμαι όλος αναμονή. Το δεύτερο μου κομμάτι, σαβαρίδι είναι. Ω, κοίτα ενδομηϊκό. Λοιπόν, τι είναι τώρα αυτό. Είναι New York με κόκαλο. Δηλαδή είναι αυτό το κομμάτι χωρίς το bon filet. Φουλ στο ενδομηϊκό, θα ψηθεί διαφορετικά. Έχω εντελώς άλλα σχέδια γι' αυτό. Πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει. Από εμφάνιση σκίζουμε κούκλες και οι δύο. Αλατάκι μόνο. Θα τις αφήσω έτσι 10 λεπτά. Μέχρι να αρχίσουν να βγάζουν υγρασία και μετά θα βάλω φρέσκο μαύρο πιπέρι. Λοιπόν, 10 λεπτά έχουν περάσει. Το αλάτι στην επιφάνεια του κρέατος έχει αντιδράσει. Έχουμε υγρά, πολύ ωραία. Η κατάλληλη στιγμή για να ρίξω φρέσκο μαύρο πιπέρι. Η ποσότητα που θα πέσει υποκειμενική στα γούστα του καθενός. Πολύ λίγο. Εξαρτάται με το τι είστε συνηθισμένοι. Σε όλες τις επιφάνειες. Και είμαστε έτοιμοι. Θα αρχίσουμε πρώτα με τη T-bone. Στη βάση, πάνω από τα κάρβουνα, θα βάλω αυτή την πλάκα που θα σταματάει την ένταση να ανεβαίνει και ακριβώς πάνω από την πλάκα θα είναι η σίτα μου. Εκεί θα τοποθετήσω και τη T-bone. Έτοιμο. Μπήκε, όρθιο, το αφήνω και θα το ελέγξω σε λίγη ώρα να δω πόσο εξωτερική. Λοιπόν, είμαστε στο έμεσο με το κόκαλο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω τώρα. Έχω τη σίτα μου χαμηλά. Έχω βάλει μερικά κάρβουνα ακόμα σε σχέση με τα αρχικά, στα οποία ήθελα να έχω και χαμηλή θερμοκρασία. Θα αφήσω τους αραιογούς τέρμα, έτσι ώστε να πιάσω πάνω από 250. Θέλω 300 σίγουρα. Εύκολο είναι αυτό στο monolith. Την μισή επιφάνεια θα έχω τη σίτα και στην άλλη μισή θα βάλω αυτό, το ανοξίδιο, το σκεύος, για να μπορέσω να κάνω την άλλη μπριζόλα μου όπως ακριβώς θέλω. Σε 2 λεπτά πιάσαμε 300. Μονόλιθος. Πραγματική Φεράρι.
Καλό είναι να μην ξαναβάλω τα χέρια μου εκεί. Είμαι πανέτοιμος. Θα βάλω και τα δύο μου τα κομμάτια για άμεσο ψήσιμο. Searing. Έχω εκπληκτική φωτιά από κάτω, στα τέρματα και το ομό, αλλά και το T-bone που έχει προψηθεί θα πέσουν άμεσα. 1,5 λεπτό από την κάθε πλευρά. Και πάνω. Κλείνω και αφήνω το τέρας μου να κάνει τη δουλειά του. Στο 1,5 λεπτό ακριβώς. Πω. Άλλο 1,5 λεπτό έχει περάσει. Μπόμπα! Αυτό έχει και συνέχεια όμως. Δεν βιάζομαι. Τώρα αφαιρώ και τοποθετώ την ανοξείδωτη επιφάνειά μου. Λοιπόν, έκανα άμεσο και δυνατό ψήσιμο στο Bone-In New York. Και όπως είναι, θα το βάλω σε καυτό βούτυρο μέσα στο Monolith για να ψηθεί. Οπότε σε ενδομηγικό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βούτυρο κλαριφιέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας δείξω πώς γίνεται το βούτυρο κλαριφιέ. Δεν είμαι και ο ειδικός. Μπόμπα! Μπόμπα! Δεν θέλει και πολύ ώρα. Από 1 λεπτό στην κάθε πλευρά και είμαστε έτοιμοι. Η απόλυτη γουρουνιά της μπριζόλας, εύκολα, γρήγορα, στο Monolith, με την ελάχιστη προσαρμογή. Πανέτοιμος. Δύο μπριζολάρες στη Monolith με διαφορετικούς τρόπους. Θυμίζω η T-bone έμεσα και μετά searing και η δεύτερη πρώτα searing και μετά σε καυτό βούτυρο κλαριφιέ. Παπατζηλίκι, αλλά πάμε να δούμε πόσο νόστιμο έχει γίνει. Πάμε στην κόντρα.
medium προς well το αποτέλεσμα δεν μας πειράζει καθόλου. Υπέροχο. Δεύτερη επιλογή, το βουτυράτο. Αλατάκι. Έλειωσε. Κυριολεκτικά έλειωσε. Οπό. Χωμοκανιβόρους, για αυτά που και εσύ θες και μπορείς να ψήσεις στο σπίτι. Να, αν δεν είστε εγγεγραμμένοι, κάνετε μια γραφούλα, κάτω είναι εκεί αριστερά, δεξιά θα τη βρείτε εσείς. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, αν θες να σχολιάσεις κάτω, ελεύθερα, απαντάμε σε όλους. Μέχρι τότε, καλά ψησίματα. Με κομματάρες. Α, είχαμε και πατάτες, ναι. Πώς μου διέφυγαν.